Στο Αμφιθέατρο του Μουσείου τη Ακρόπολης πραγματοποιήθηκαν οι εργασίε του τρίμερου συνεδρίου του Ιδρύματο τη Βουλή των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, με θέμα Τέχνη και Δημοκρατία. Στην εκδήλωση, χαιρετισμό απίφθινε ο πρόεδρο τη Βουλή των Ελλήνων, Νικόλαος Βούτση, αναφερόμενο στη διαχρονική σχέση τέχνη και δημοκρατία και την επικαιροποίηση αυτή τη σχέση στην Ελλάδα τη κρίση. Με το φορτίο των εντυπώσεων και των αναλύσεων που υπήρξαν σε αυτό το πολύ σημαντικό συνέδριο του Ιδρύματο, καλούμαστε εκ των πραγμάτων να προσεγγίσουμε τι σχέσει τέχνη και δημοκρατία μέσα στο σημερινό περιβάλλον τη παγκοσμιοποίηση και τη επιβολή του νεοφιλελευθερισμού. Ακόμα πιο ιδιαίτερα, να αναστοχαστούμε μέσα στι συνθήκε τη παρατεταμένη, οκταετού πλέον, βαθύτατη οικονομική κρίση με δραματικέ κοινωνικέ επιπτώσει στη χώρα μα. Έχουμε πει σε όλους τους τόνους ότι η λειτουργία της τυπικής δημοκρατίας αυτά τα χρόνια αντιμετωπίζει κρισιακά φαινόμενα. Από το κατόσο της προφανούς δοκιμασίας της κεντρικής έννοιας της λαϊκής κυριαρχίας ως θεμελίου και εμβριουλικού προοδευτικών δημοκρατικών εξελίξεων, όσο και της ισχυρή υπονόμευσης της κοινωνικής διάστασης της δημοκρατίας στα όρια των συνταγματικών διασφαλίσεων και εγγύσεων. Σε αυτά τα όρια λειτουργούμε τα τελευταία χρόνια. Και η Βουλή και το πολιτικό σύστημα. Αναφερόμενο ο κύριο Βούτση στη σχέση τέχνη και λογοκρισία, έφερε ω παράδειγμα άσκηση λογοκρισία το θόρυβο που δημιουργήθηκε με τι δύο εκθέσει που φιλοξένησε και στήριξε η Βουλή των Ελλήνων, την έκθεση Ελλήνων και Βρετανών Γελιογράφων και την έκθεση φωτογραφία για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Το γενικότερο πλαίσιο σε ευρωπαϊκή και διεθνή κλίμακα δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αισιοδοξία. Πολλέ μορφέ τέχνη συρρυκνώνονται ποιοτικά ενώ τυπικά ποσοτικά γιγαντώνονται σε μέγεθο στο πλαίσιο τη εμπορευματική αγορέα του έκφραση. Έτσι όμω διαμορφώνουν μια σύγχρονη υγειονομική ζώνη με την πολιτική και κοινωνική δημοκρατία, τι ελευθερίε, τα δίκτυα επικοινωνία, τι μορφέ των πολυσχηδών άτυπων και τυπικών εξουσιών. Ο Πρόεδρο τη Βουλή αναφέρθηκε και στη συστηματική εξωστρεφή πολυσχηδή λειτουργία τη Βουλή και τη στήριξη που παρέχει σε πολύ θετικέ δημιουργικέ αιστείε τέχνη, πολιτισμού, καινοτόμου και πειραματική δραστηριότητα στο θέατρο, τον κινηματογράφο, τα οικαστικά, τη μουσική και τι εκδόσει. Ενώ αναφέρθηκε και στην απουσία τη τέχνη και των δημιουργημάτων τη από τη σύγχρονη Μυντιακή Δημοκρατία. Ένα από τα τυπικά φαινόμενα τη σύγχρονη δημοκρατία θεωρεί τη μέσω τη εξαιρετική τεχνολογική ανάπτυξη και τη μεγάλη διεύρυνση τη επιρροή τη πόσο και ποιο μέρος της ύλη αυτών των σύγχρονων μίντια, ιδιαίτερα των ηλεκτρονικών και τηλεοπτικών, απασχολούν οι τέχνες και τα δημιουργήματά του σήμερα στην εποχή μας, η μηντιακή δημοκρατία είναι ευνουχισμένη απολύτω και αποσχετισμένη από την καλλιτεχνική δημιουργία. Έτσι όμως απομειώνεται και η κοινωνική εμβέλεια και η διάσταση αυτή της δημιουργίας, καθώς αποκλείεται συστηματικά από μια σύγχρονη κυρίαρχη λειτουργία ενημέρωσης, και πληροφόρηση των πολιτών κατά το Σύνταγμα, το οικείο άρθρο. Στο συνέδριο συμμετέχουν καθηγητές πανεπιστημίου, μεταξύ αυτών και ο Γάλλος κοινωνιολόγος και φιλόσοφος, μισέλεβη, συγγραφείς, δημοσιογράφοι και ερευνητές. Ανάμεσα σε πολλά άλλα ζητήματα που θα εξεταστούν είναι η ελευθερία της καλλιτεχνική έκφρασης, το άτομο και η κοινωνία, η εθνική τέχνη, η τέχνη και η έννοια της παρακμής, καθώς και η τέχνη σε εποχές κρίσης του κοινοβουλευτισμού.